Επιτρέπεται στην ανήπαντρη γυναίκα να ενδιαφέρεται να αρέσει στον οποιοδήποτε άντρα παρά μόνο στον κύριό της. Τώρα όμως, προσπερνώντας τα τρία πρώτα βασικά σκαλοπάτια της προσωπικής πνευματικής ζωής του ανθρώπου που τα αναπτύξαμε με τη χάρη του Χριστού τις περασμένες Πέμπτες, τώρα μπαίνουμε στην προσωπική ζωή σαν άτομα, είτε πρώτον σαν τέκνα. Δηλαδή πώς συμπεριφερόμαστε στον πατέρα μας, τη μητέρα μας και τονίζω στον πεθερό μας και στην πεθερά μας, γιατί με το γάμο, επειδή γινόμαστε ένα με τη γυναίκα μας, με τον άντρα μας, αυτόματα στα μάτια του Θεού αποκτούμε και άλλους δύο, άλλον ένα πατέρα και άλλη μια μητέρα. Ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος. Ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, που αυτό σημαίνει ότι και οι γονείς φροντίζουν να αφήσουν τα παιδιά τους την οικογένειά τους την αρχική, αλλά και τα παιδιά παίρνουν απόφαση πια ότι δεν εξαρτώνται, δεν ανήκουν στους γονείς τους όπως πριν από λίγο. Αλλά η γυναίκα ανήκει στον άντρα και ο άντρας ανήκει στη γυναίκα του. Και σαν αδελφοί, άρα έχουν οικογενειακό θυσιαστήριο, οικογενειακή συμμελέτη, οικογενειακή προσευχή και όπως είπαμε και δεν θα επαναλάβουμε, ο άντρας συνοικεί κατά γνώση με τη γυναίκα του, γιατί ξέρει ότι αυτή είναι η δόξα του, και η γυναίκα με απόλυτη αγάπη, αφοσίωση και υπακοή στον άντρα της εν κυρίω, γιατί ξέρει ότι αυτός είναι η κεφαλή του, η κεφαλή της. Όμως τώρα σαν τέκνα, γνωρίζοντας ότι έχουν αποκοπεί από την οικογένεια των γονιών τους, αμφωτέρων, ο Θεός δεν τους απομακρύνει από την οικογένεια, αντιθέτως, τους αλλάζει σκοπό, τους αλλάζει υποχρέωση, τους αλλάζει τρόπο συμπεριφοράς. Τα τέκνα κανονικά πρέπει να υπακούνε στις γονείς τους όσο είναι τέκνα μέσα στην οικογένεια, και μάλιστα με τη βεβαιότητα ότι αυτό είναι δίκαιον. Άρα μέχρι να παντρευτούν και όσο ζουν στην οικογένεια του πατέρα και της μητέρας, τα τέκνα έχουν υποχρέωση ανεξαρτήτως ηλικίας να υπακούν στους γονείς εν κυρίω και μάλιστα κατά πάντα. Δηλαδή δεν έχουν δική τους γνώμη, δική τους άποψη. Έχουν, αλλά λογαριάζουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό που λένε οι γονείς, πάρα πολύ σοβαρά. Και εάν το κάνουν επί το λόγο του Κυρίου, τότε θα απολαμβάνουν τη σοφία που ο Θεός θα δίδει στους γονείς τους. Όταν πλησιάζουμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας μιλήσει. Αλλά υπάρχουν και ορισμένα πρόσωπα μέσα από τα οποία ο Θεός εξάπαντος μας μιλάει, αν πάμε να πλησιάσουμε για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Όταν λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού τα τέκνα να υπακούνε στους γονείς, σημαίνει ότι ρωτάνε τους γονείς, λογαριάζουν τους γονείς, γιατί ξέρουν ότι επί το Λόγο του Κυρίου ο πατέρας και η μάνα θα δώσει φωνή Θεού, συμβουλή καλή, εάν μάλιστα έχουν προηγουμένως προσευχηθεί και έχουν εξητήσει από το Θεό να φωτίσει τους γονείς τους ο Θεός. Όταν όμως μεγαλώσουν και απομακρυνθούν και αφήσουν κατά το λόγο του Κυρίου τον πατέρα ή τη μητέρα, διαρριγνύεται αυτή η σχέση της υπακοής και δημιουργείται μια καινούργια σχέση
κτήμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, λέει ο Λόγος του Θεού, και είναι ένας τρόπος βέβαιος για να γίνεται στη ζωή σου καλό και να φροντίζει ο Θεός την υγεία σου. Δηλαδή η ευχή και η προσευχή του Αποστόλου του Ιωάννου προς το Γάιο, εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις, και συμπληρώνει όπως ευωδούται η ψυχή σου, έρχεται και γίνεται εύκολα πραγματικότητα επί το λόγο του Κυρίου σε αυτούς που έχουν τους νέους, τους μεγαλύτερους, όσους έχουν γονείς, όποια ηλικία και να είναι γονείς, έρχεται, γίνεται πραγματικότητα σε αυτούς που έχουν καταλάβει ότι αν θέλουν να υγιένουν για να γίνουν μακροχρόνιοι και να ευωδούνται στη ζωή τους, να έχουν την εύνοια του Θεού, αυτό περνάει μέσα από το αξιότιμον, την αξιότιμον συμπεριφορά τους προς τους γονείς τους. Και επιμένω, είτε είναι παντρεμένοι είτε είναι απάντρευτοι, γιατί εκείνο το οποίο συμβαίνει, και ιδιαίτερα στους χρόνους μας, τους εσχάτους χρόνους αυτούς, σαν σημείο είναι τα τέκνα να μην συμπεριφέρονται σωστά, να μην τιμάνε τους γονείς. Είναι λοιπόν ένα στοιχείο που μας δίνει ο Θεός σε αυτούς που έχουν την τύχη να έχουν γονείς, να κερδίζουν ανέμακτα. Τι λέω ανέμακτα? Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, χωρίς αγώνα, χωρίς εξήτηση, χωρίς προσευχή, να κερδίζουν το να ευωδούνται και να υγιένουν κατά χάριν επί το λόγο του Κυρίου, τιμώντας, πραγματικά τιμώντας μαζί με τη γυναίκα τους ή με τον άντρα της, και οι δυο μαζί τους γονείς τους, τους δύο, τους τέσσερις, τους τρεις, τον έναν, όσοι υπάρχουν. Πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού θα δούμε bypass, δηλαδή μονοπάτια δικαιοσύνης, τα μονοπάτια του Θεού που μας φέρνουν πολύ συντομότερα στην απόλαυση των επαγγελιών του Θεού. Μία λοιπόν τρομακτική διέξοδος για να απολαμβάνουμε την εύνοια και την υγεία στη ζωή μας, είναι να κατανοήσουμε ότι ο Θεός θέλει και ευαρεστείται και ανταποκρίνεται στη ζωή μας όταν πραγματικά τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Τώρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει τιμάμε. Δεν σημαίνει υπακούμε. Το τιμάμε σημαίνει φροντίζουμε, αγαπάμε. Πραγματικά τους θεωρούμε ότι είναι όχι μόνο οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποίησε ο Θεός για να μας φέρουν στη ζωή και πιθανόν και στην Εκκλησία, αλλά είναι οι άνθρωποι τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός για να ευωδούμεθα και να υγιένουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι ένα δώρο Θεού, ιδιαίτερο δώρο Θεού. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πραγματικά αγαπάει, φροντίζει, προσεύχεται, σκέφτεται μαζί με τον άντρα της ή τη γυναίκα του, με ιδιαίτερη φροντίδα και αγάπη τους γονείς τους, και η ζωή του δεν είναι κάτω από την απόλυτη εύνοια του Θεού. Είναι ανάγκη να καταλάβουμε, αδερφοί, πόσο σημαντικό είναι. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η ζωή είναι δύσκολη. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σαν οικογενειάρχες, σαν άντρας και γυναίκα. Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα παιδιά μας. Και έρχεται ο Θεός και λέει, μας λέει, μας αποκαλύπτει, μας φανερώνει
ότι μέσα σε όλα όσα έχεις να κάνεις, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά και σημαντικά και το αναγνωρίζει ο Θεός, μην ξεχάσεις, βάλε προτεραιότητα στην τιμή για τους γονείς σου, γιατί είναι εντολή πρώτη με ιδιαίτερη επαγγελία να ευωδούσε και να υγιένεις. Πρόσεξε δηλαδή, μη τους υποτιμάς, μη τους προσβάλλεις, γιατί ένας που τιμάει τους γονείς δεν τους μιλάει άσχημα, δεν τους προσβάλλει. Μη τους προσβάλλεις, μη τους υποτιμάς, το καταλαβαίνουνε. Πρόσεξε να κερδίζεις την ευχή τους, την ευνοιά τους, την αγάπη τους. Πρόσεξε, γιατί η προσευχή τους είναι ιδιαίτερη, όπως και η βαρυγκόμια τους είναι ιδιαίτερη. Μας δίνει δηλαδή, αδερφοί, επιμένω λίγο σε αυτό, μας δίνει ο Θεός έναν ωραίο τρόπο. Θα τολμούσα να πω, εάν με επίγνωση το συνειδητοποιήσουμε, εύκολο τρόπο να απολαμβάνουμε την ιδιαίτερη εύνοια του Θεού, να ευωδούμεθα και να υγιένουμε στη ζωή μας. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι να το καταλάβουμε. Εάν το καταλάβουμε και το ζητήσουμε από το Θεό, ξέρει ο Θεός να επέμβει στη ζωή μας και ξέρει ο Θεός να μας αποκαλύπτει στη ζωή μας τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά και οι γονείς, γνωρίζοντας ότι αν τα παιδιά τους δεν τους τιμάνε, χάνουν την εύνοια του Θεού, επειδή τα αγαπάνε πρέπει να φροντίζουν με τη συμπεριφορά τους, να βοηθάνε με τη συμπεριφορά τους οι χριστιανοί γονείς να κερδίζουν την τιμή των παιδιών τους. Δεν μπορείς να το βρίζεις το παιδί σου, να το προσβάλλεις, να το ελέγχεις και να θέλεις να σε τιμάει. Του κόβεις τα πόδια. Είναι δηλαδή διπλό το όφελος εάν οι γονείς βοηθάνε τα παιδιά τους να τους τιμάνε με την αγάπη τους, με τη χριστιανική τους νοοτροπία. Διπλό το όφελος. Αλλά και τα παιδιά διευκολύνονται. Όμως αν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, θα δούμε τώρα πώς τα κουμπώνει ο Θεός αυτά. Αλλά και μία μεγάλη διαφορά μεταξύ του πατέρα και της μητέρας. Οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Αλλού στην Κολοσσαής λέει μην ερεθίζετε τα τέκνα σας, γιατί θα τα κάνει να μικροψυχούν, θα τα κάνετε φοβιτσάρικα, δειλά. Πρέπει να ενισχύετε, όχι να μην τα παροργίζετε, αλλά αντιθέτως να τα εκτρέφετε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Άρα λοιπόν δεν λέει για τις μητέρες, είναι εντολή προς τον πατέρα. Και θα δούμε γιατί. Η εντολή προς τον πατέρα είναι ότι μπορείς το παιδί σου, γιατί, γιατί είσαι άντρας, έχεις δύναμη. Έχετε παρατηρήσει ότι τα παιδιά της μανάδες δεν τις φοβόνται πολύ, και αν τις φοβηθούν πρέπει να πάρουν παντόφλα. Θυμάμαι τα παιδιά μου την άνω δεν τη φοβόντουσαν. Όταν όμως έβαζα τις φωνές εγώ, τρέμανε. Ήταν παράδεκτο να βάζει τις φωνές στα παιδιά. Παράδεκτο. Το παιδί γίνεται θυλό. Του παίρνεις όλα αυτά που του έχει δώσει ο Θεός για να έχει ανεξαρτησία, δύναμη, πίστη, βοήθεια. Πατέρες λοιπόν παίζουν πολύ καθοριστικό ρόλο. Μπορούν να γίνουν ο μπαμπούλας. Και εγώ έχω δει παιδιά στη χριστιανική μου ζωή που τρέμουνε τον πατέρα τους, γιατί φωνάζει δυνατά. Έχω ένα μικρό παράδειγμα να σας πω τελευταίο.
Είδαν τα δύο εγγονάκια μου, τα τρία εγγονάκια μου και κάνανε το έλα να δεις. Α, μαζευτούνε τρία μαζί, δεν βολεύονται. Και έβαλα τρεις φορές τις φωνές. Και βλέπω ένα από αυτά να κλαίει. Να με κοιτάει τρομοκρατημένο. Έλα εδώ, του λέω, παιδί μου, γιατί κλαίς? Γιατί με μάλωσες τρεις φορές. Μία φορά, αντίστοιχο, ήμουνα στο δρόμο, σε ένα πεζόδρομο και βλέπω έναν με μηχανάκι να τρέχει και το εγγονάκι μου ήταν μόνο του. Και το βλέπω και βγαίνει από μόνο του μια φωνή. «Ει, εδώ δεν τρέχουνε!» Αδερφοί, ξέρετε τι έγινε στο παιδί αυτό? Ενθουσιάστηκε, γιατί τον υπερασπίστηκα. Είναι πολύ σημαντικό στον πατέρα πώς υπεριφέρεται και στα μικρά και στα μεγαλύτερα και στα πολύ μεγάλα παιδιά. Μπορείς να αδικείς ένα παιδί, ούτε και αν το εξηγήσει ότι αυτός έχει πιο πολύ ανάγκη από σένα. Γι' αυτό εσένα θα τους βρέχω, αλλά αυτό είναι που έχει πιο πολύ ανάγκη από σένα. Δεν γίνεται αυτό. Του χαλάς όλη την πρόθεση για να μπορεί να σε τιμάει. Ο Θεός θέλει δικαιοσύνη, και να θυμηθούμε και κάτι, εν τη ησυχία και πεποιθήση θα είναι η δύναμή σου μέσα στο σπίτι σου, πατέρα. Θέλεις να είσαι δυνατός μέσα στο σπίτι σου, αληθινά, όχι με το βούρδουλα, ούτε γιατί εγώ έχω κάνει λάθη στη ζωή μου. Αλλά δεν ήμουν τότε ίσως χριστιανός, αλλά και που ήμουν δεν είχα καταλάβει πολλά. Γι' αυτό πρέπει ο Λόγος του Θεού να μας διδάσκει. Ο πατέρας δεν φωνάζει, δεν τα φοβίζει, φοβόνται τα παιδιά, τα εκπαιδεύει. Ναι, θα τα εκπαιδεύσω, θα σε βάλω τιμωρία, αυτό που έκανες δεν είναι καλό και μην το ξανακάνεις, δεν θα σου πάρω, δεν θα σου κάνω αυτό που θέλεις. Έχει τρόπους να τα εκπαιδεύει ο πατέρας, να τα εκτρέφει ο πατέρας, και μάλιστα εν παιδεία Κυρίου και νουθεσία Κυρίου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε δίκαιοι, ειλικρινείς στα παιδιά μας, όποια ηλικία και να έχουμε. Να μην έχουμε προσωποληψία. Να μην δείχνουμε πρόσωπο αξιοκατάκριτο, πρόσωπο αξιότιμο να δείχνουμε στα παιδιά μας, οι πατέρες. Οι μάνες είναι άλλο, είναι οικοφύλακας. Τα παιδιά ούτε τη φοβόνται, την αγαπάνε, τη λογαριάζουνε. Πρέπει να είσαι φίλη με τα παιδιά σου, ενωμένη με τα παιδιά σου, και να ξέρεις ότι η μάνα είναι αυτή που μαλακώνει τις πληγές των παιδιών. Ένα μεγάλο λάθος που κάνουν οι μανάδες είναι: θα το πω στον πατέρα σου και χάθηκες. Φοβερό λάθος είναι αυτό, γιατί μετατρέπουν τον μπαμπά σε μπαμπούλα. Δυστυχώς τα έχουμε κάνει εμείς στα νιάτα μας. Μακάρι τα νέα παιδιά τώρα να είναι πιο προσεκτικά και να μην τα κάνουν. Εκείνο το οποίο πρέπει ο πατέρας να κάνει, να γίνει φίλος με το παιδί του. Δηλαδή να συνομιλεί. Το ξαναδιαβάζω. Οι πατέρες, μην ερεθίζετε και μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Θα τα χάσετε. Αλλά αντί να τα παροργίζετε και να τα ερεθίζετε, να τα εκτρέφετε. Όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες της καρδιάς σας ή με το κοσμικό φρόνημα, ή δεν πειράζει και να του φορέσω και τούτο δεν πειράζει και το, να το κάνει και αυτό δεν πειράζει. Πειράζει και καίει. Εσύ θα το μάθεις να έχει χριστιανική ηθική, χριστιανική νοοτροπία, η μάνα και ο πατέρας, αλλά η μάνα, και να τα εκτρέφεις με την παιδεία του Κυρίου και την ουθεσία του Κυρίου. Να τα μεγαλώνεις. Παιδεία σημαίνει και τιμωρία, αλλά δεν σημαίνει τρομοκρατία. Δεν σημαίνει δικτατορία.
δεν σημαίνει φόβος και τρόμος, δεν σημαίνει μπαμπούλας, σημαίνει συμβουλή και τιμωρία. Και αν θέλετε και να δείτε τα παιδάκια τα μικρά με την εφημερίδα που κάνει θόρυβο και δεν πονάει. Πάρε την εφημερίδα και ρίχνει τη μία στον ποπό να δεις πως δεν πονάει όμως. Δεν σε βλέπει και αν θυμάται ότι πόνεσαι. Εγώ δυστυχώς έχω δει τα παιδιά μου και θυμώνται ακόμη ότι πόνεσαν. Βέβαια έχω μετανοήσει στον Κύριο, από τότε μετανοούσα. Αλλά το κακό έγινε. Ο Θεός το θεραπεύει, το διορθώνει. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται, αδελφοί μου. Τα νέα παιδιά, ιδίως στις έσχατες μέρες, πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικά. Οι νέοι γονείς εννοώ. Πολύ πιο προσεκτικοί από εμάς. Οι πατέρες λοιπόν να φροντίζουν να μην ευριάζουν τα παιδιά τους και να μην τα ερεθίζουν τα παιδιά τους. Γιατί θα τους βλέπουν και θα τρέμουν. Έχω δει παιδιά, βλέπουν τον μπαμπά και τρέμουν. Όχι, θα βλέπουν τα παιδιά και τον μπαμπά και θα χαίρονται. Θα χαίρονται. Θα τρέχουν να πέφτουν στην αγκαλιά του. Και όταν ο μπαμπάς του λέει αυτό που έκανες δεν είναι καλό, είναι ανάγκη να το πει με φωνές. Ούτε με τη βίτσα, ούτε με τη λουρίδα που έκανα εγώ. Πάμε να μιλήσουμε. Πάμε να συνεννοηθούμε και το έχω δει σε πολλά νέα ζευγάρια αυτό. Πάμε να κουβεντιάσουμε. Και εκεί θα είσαι αυστηρός. Αλλά όχι τρομακτικός. Αυστηρός. Δεν θα βγεις έξω. Δεν θα φας παγωτό αν είναι μικρό. Και ο Θεός θα σε φωτίζει και θα σε κάνει αξιότιμο στα μάτια του παιδιού σου. Το παιδί σου θα καμαρώνει για σένα. Θα λέει έχω ένα καλό μπαμπά, είχα ένα καλό μπαμπά. Και θα κερδίζεις εσύ την εύνοια του Θεού στα παιδιά σου. Επαναλαμβάνω, άλλο ο πατέρας, άλλο η μάνα. Η μάνα είναι κοντά στα παιδιά. Μπορεί να τα κερδίζει. Μπορεί να μαθαίνει τα μυστικά της. Να την εμπιστεύονται. Να ανοίγουν την καρδιά τους στα παιδιά τους. Στον πατέρα δεν μπορούν εύκολα. Μακάρι ο πατέρας να το κερδίσει και αυτό. Τώρα εκτός από τα παιδιά και τους γονείς μπαίνουμε πια σε ένα άλλο επίπεδο, πιο ευρύτερο, πνευματικής ζωής, που είναι οι δούλοι και οι κύριοι. Και όταν λέει δούλοι, οι εργαζόμενοι είναι, έτσι. Τότε υπήρχαν δούλοι, αλλά τώρα δουλεία είναι η δουλειά. Δουλειά σημαίνει δουλεία. Έχεις αφεντικό, έχεις κύριο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού σε αυτή την κρίσιμη σχέση, την ιδιαίτερη σχέση του δούλου και του Κυρίου, που εδώ όμως πρέπει να τονίσουμε ότι ο δούλος είναι είτε εν το ονόματι του Κυρίου υπηρέτης των αδελφών του, είτε εξαιτίας του φαγητού του, δούλος στο αφεντικό του. Είναι δύο μορφές δουλείες που όμως έχουν τις ίδιες εντολές. Ίδια εντολή. Ο αδελφός σου είναι ο Κύριός σου. Εάν θέλεις να απολαμβάνεις την πολυειδή χάρη του Θεού, τον αδελφό σου θα τον βλέπεις σαν Κύριός σου. Υπάρχουν άνθρωποι που από ένστικτο, και το χαίρομαι αυτό, κοιτάνε τις ανάγκες των αδελφών. Χωρίς να, από ένστικτο, από μόνοι τους, χωρίς προσπάθεια. Βλέπουν και τρέχουνε. Το βλέπουνε, γιατί αν το δεις και εσύ θα το κάνεις. Αλλά συνήθως εμείς δεν το βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον. Δεν έχω αυτή την παρατηρητικότητα, ούτε αυτή τη χάρη από το Θεό που να βλέπω τις ανάγκες των αδελφών. Υπάρχουν όμως νέοι, νέες, μεγάλοι,
που με το που βλέπουν έναν άνθρωπο διακρίνουν αμέσως τις ανάγκες. Και όχι μόνο τις διακρίνουν, επειδή τους τις αποκαλύπτει ο Θεός και τις διακρίνουν, τρέχουν και το κάνουν. Αν έχεις τέτοιο παιδί, είσαι τυχερός πολύ. Είναι εύνοια Θεού. Κάθε σου ανάγκη, πριν την πεις, θα έρθει να την καλύπτει. Αν έχεις μια τέτοια μάνα, είσαι πολύ τυχερός. Πριν δημιουργηθεί η ανάγκη, έρχονται και την καλύπτουν. Αν έχεις έναν τέτοιο πρεσβύτερο, είσαι πολύ τυχερός. Εσείς δεν είσαι τυχεροί, γιατί δεν έχετε τέτοιο ποιμένα. Αλλά μπορεί να με κάνει ο Θεός. Που ξέρετε, αφού το ζητάω. Είναι πολύ σημαντικό όμως, αδελφοί, να μην βλέπεις αυτά που έχουνε, αλλά να βλέπεις αυτά που δεν έχουνε. Να μην βλέπεις αυτά που μπορούνε, αλλά να βλέπεις αυτά που δεν μπορούνε. Γιατί αν βλέπεις μόνο αυτά που μπορούνε, ποτέ δεν θα γίνεις υπηρέτης. Ποτέ δεν θα γίνεις δούλος. Ποτέ δεν θα γίνεις οικέτης. Ποτέ. Και θα τους βλέπεις όλους ότι τα καταφέρνουν μόνοι τους. Ωραία, και αυτός μπορεί αυτό. Πράγματι, αυτό μπορεί. Τα άλλα όμως που δεν μπορεί, δεν τα βλέπεις. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που από ένστικτο, και για να το πω πιο σωστά, από το Θεό γεννιόνται έτσι. Αυτοί είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που τους εκλέγει ο Θεός για να τους χρησιμοποιήσει για το έργο Του, για τη δόξα Του. Είναι χρήσιμοι στο Θεό. Βέβαια, χρήσιμοι και στο Θεό είναι και αυτοί που δεν είναι, το αναγνωρίζουν και λένε: Χριστέ μου, κάνε με και εμένα να μπορώ να βλέπω, κάνε με να καταλαβαίνω. Μα τόσο μπούφος είμαι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αν ταπεινωθείς και αναγνωρίσεις ότι δεν καταλαβαίνεις, θα έρχεται ο Θεός και θα σου κάνει φλάς. Τάκ θα φλάς, φλάς από εκεί. Τουλάχιστον, αδελφοί, σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού, να φύγουμε με αυτή την καλή πρόθεση. Θέλουμε, Κύριε, να βλέπουμε έτσι. Όχι αυτά που μπορεί ο αδελφός μου, αυτά που δεν μπορεί. Όχι αυτά που έχει ο αδελφός μου, αυτά που δεν έχει. Είναι ωραία παρατήρηση, ωραίο βλέμμα, ευάρεστο εις το Θεό. Γιατί ο Χριστός έχει αυτό το βλέμμα. Ο Χριστός δεν βλέπει τι μπορείς, βλέπει τι δεν μπορείς, γιατί είναι βοήθεια ετοιμοτάτη. Γι' αυτό και ο πατέρας του πώς τον συστήνει: Ιδού ο δούλος μου. Δεν λέει Ιδού ο Κύριος τον οποίον εγώ έστειλα για να σας σώσει. Λέει Ιδού ο δούλος μου τον οποίον εγώ έστειλα για να σας υπηρετήσει. Εάν είσαι λοιπόν δούλος και σε στέλνει ο Θεός, δεν σε στέλνει για να τον σώσεις, για να τον υπηρετήσεις. Δεν σε στέλνει για να του παίρνεις, για να του δίνεις. Γι' αυτό οι δούλοι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Υπακούεται εις τους κατά σάρκα κυρίου σας με τα φόβου και τρόμου. Ακούτε. Υπακούεται με τα φόβου και τρόμου. Τι σημαίνει αυτό? Να ακούς τον αδελφό σου, του σου λέει. Τον βλέπεις ότι είναι άκουτον. Λες πω που βαρέθηκα, όλο μου λέει. Μα γι' αυτό σε έστειλε ο Θεός, για να τον ακούς. Δεν σε έστειλε για να του λες. Ξέρετε πως το λένε οι άνθρωποι αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μέσα στο management, στη διοίκηση. Good listener. Ο άνθρωπος που δεν είναι, δεν έχει την ικανότητα να ακούει, δεν κάνει για τίποτα, είναι άχρηστος. Έχετε δει τον εαυτό σας, εγώ το λέω για μένα, άλλους ανθρώπους που τους μιλάς και σκέφτονται όχι τι τους λες, τι θα σου πούνε. Και ενώ μιλάς, που σε διακόπτουνε. Γιατί είναι γεμάτοι από το να πούνε. Και ο Θεός δεν θέλει να είμαστε γεμάτοι από το να λέμε. Ένα από τα σοβαρά μου λάθη, ο Θεός να με λύσει, πρέπει να είμαστε γεμάτοι αυτιά να ακούμε. Όπως μας ακούει ο Χριστός. Ο Χριστός
ποτέ δεν θα σε διακόψει. Όλος ακούει. Πόσο χαίρεται όμως όταν του πεις, Κύριε, ήρθα εγώ να σε ακούσω. Πόσο χαίρεται, γιατί ξέρετε, θυμάμαι μια φορά προσευχόμουν κατά τις 3 η ώρα το βράδυ, είναι αρκετά χρόνια, και ενώ προσευχόμουν και έτσι ήμουν σχεδόν αποκαμωμένος, όχι νισταγμένος δηλαδή, ξαφνικά φεύγουν μπροστά μου και βλέπω τον Κύριο μπροστά και δίπλα μου, δίπλα του το σώμα μου, και με ρωτάει ο Κύριος, τι είναι αυτό? Σκέφτομαι και λέω, το σώμα μου είναι. Όχι, μου λέει, είναι το καράβι μέσα στο οποίο κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Σκέφτομαι και λέει, έχει δίκιο. Πω, σκεφτόμουν, δεν μου μίλαγε, μ' άφηνε να σκέφτομαι. Έχει δίκιο. Σε μπουνάτσες, σε τρικυμίες, σε λιμάνια, στα νυχτά. Και λέω, αμήν Κύριε. Και μου λέει, εκείνο όμως που έχει σημασία είναι, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Και ξαναρχίζω και σκέφτομαι. Και λέω, εγώ, όχι εγώ, συγγνώμη, εκείνο που έχει σημασία, ποιος είναι μέσα στο καράβι? Σκέφτομαι και λέω, εγώ, αλλά και εσύ Κύριε, εγώ και εσύ. Και μου απαντάει, καλός. Αλλά ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Σκέφτομαι. Δεν μίλαγε, μ' άφηνε να σκεφτώ. Λέω, εγώ, πω, άρχισα να ντρέπομαι. Και λέω, πω, Κύριέ μου, εγώ, αλλά δεν είναι σωστό. Εσύ θέλω να κυβερνάς. Λέει, ψέματα. Δεν το θυμάμαι καλά. Δεν μίλησα καθόλου. Και μου λέει, εσύ, και όποτε χρειάζεσαι βοήθεια μου ζητάς. Λέω, πω, έτσι είναι Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, και άρχισα να σκύβω. Ή εσύ, και μου δίνεις διαταγές τι να κάνω. Εκεί χάθηκα αδερφοί. Μπήκα κάτω από τον καναπέ, χάθηκα σας λέω. Και μετά συνεχίζει εγώ. Και ντροπιασμένος, γιατί ήμουν όπως τα είχε πει. Εγώ και του ζήταγα βοήθεια και εγώ που του λέγα τι να κάνει. Και ντροπιασμένος του λέω, Κύριε, εσύ θέλω, αλλά πώς να το κάνω? Και φεύγοντας, με φωνή που ακουγόταν από το υπερπέραν, μου λέει, να μου το ζητάς. Και κατάλαβα αδερφοί, πόσο άχρηστος, να μην πω μόνο εγώ, πόσο άχρηστοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που πηγαίνουμε και όλο ζητάμε. Δεν μπορώ, βοήθαμε. Τα έκανα μουσχεμα, διόρθωσέ τα. Έτσι κάνουμε. Και μερικές φορές, σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό, είναι πολύ καλό. Ενώ ο Θεός τι θέλει? Κύριε, κάνε το θέλημά σου. Πες μου τι να κάνω. Πες μου πώς με θέλεις. Να καταλάβουμε ότι αυτό το σώμα δεν πρέπει να το κυβερνάμε εμείς. Η ζωή μας δεν πρέπει να είμαστε στη ζωή μας εμείς οι κυβερνήτες. Θα τα κάνουμε μουσκεμα, όλο λάθη θα κάνουμε. Και μετά θα ζητάμε όλο βοήθεια. Αν τον αφήσουμε να προπορεύεται, αν τον αφήσουμε και του λέμε τι θέλεις να κάνω, τι με θέλεις να κάνω Κύριε. Είναι η ωραιότερη ερώτηση, όταν πήγε παραδείγματος χάρη στον Παύλο και τον τύφλωσε, του λέει, Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Πήγαινε στη Δαμασκό, περίμενε και θα σου πω τι να κάνεις. Τι ωραίο που είναι να σου λέει έτσι ο Χριστός. Περίμενε, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Ο χριστιανός λοιπόν είναι δούλος και πρέπει να υπακούει εις τους κατά σάρκα κυρίως του με φόβο και τρόμο. Όπως με φόβο και τρόμο εργάζεται τη σωτηρία του, έτσι με φόβο και τρόμο να υπακούει στον Κύριό του. Ποιος είναι ο Κύριός του? Η γυναίκα του, ο άντρας του, ο άντρας της, ο αδελφός του, ο σύνδουλος. Για σκεφτείτε να είμαι εδώ πέρα και να λέω σε όλους σας τι να κάνετε. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, εσύ θα κάνεις το άλλο. Ξέρετε θα γίνει εδώ. Βαβέλ. Δόξα τω Θεώ, αυτό το έχω μάθει. Εγώ το λέω και το εννοώ όμως.
Σε αυτή την εκκλησία ο μόνος που δεν έχει κάνει τίποτα ποτέ είμαι εγώ. Όλα γίνονται από μόνο τους από τον Κύριο. Το έχω καταλάβει. Έλα όμως που δεν το καταλαβαίνω πάντοτε. Έλα όμως που είμαστε άνθρωποι. Αν κάτι, αδερφοί, που δεν έχω, αν κάτι καλό έχω, είναι ότι έχω καταλάβει ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Όταν το εμπιστευτώ στον Κύριο, τα κάνει τέλεια. Τέλεια. Γι' αυτό να γίνουμε, όπως λένε οι άνθρωποι, good listeners, να ακούμε, να μιλάμε. Κοίτα, κάνω μουσκεμα. Να ακούμε, άκουσε, κάτι θέλει να σου πει ο αδερφός σου. Κάτι θέλει να σου πει ο Θεός μέσα από τον αδελφό σου. Κάτι θέλει να σου πει ο Θεός μέσα από την αδελφή σου. Άκουσε προσεκτικά. Και κάνε και μια προσευχή. Κύριε, κάνε εσύ να μιλήσει, να μου μιλήσει, να μου πει, να με διορθώσει, να με ελέγξει. Και αν σε ελέγξει ένας αδελφός σου, μη στενοχωρηθείς. Καθόλου μη στενοχωρηθείς. Μπορεί να είναι ο Θεός. Μπορεί να σε ταρακουνήσει. Δεν στενοχωριόμαστε όταν κάποιος αδελφός μας μιλήσει απότομα. Ο Θεός τον έβαλε. Θυμάστε το Σιμεή και το Δαβίδ. Τι είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος? Ο γιος του ξεσηκώθηκε και τον ήθελε να τον σκοτώσει. Και αναγκάστηκε με λίγους πιστούς δούλους του να φύγει. Και στον δρόμο που έφευγε έρθει το Σιβά και του λέει πάρε να φας και να πιεις. Και του έδωσε και τις κατάλληλες τροφές. Δεν του έδωσε αρνάκι ούτε κατσικάκι. Του έδωσε σταφίδες και ψωμί για να κρατήσουν. Και ξαφνικά να απέναντι ο Σιμεή. Ανήρεμάτων, καλά να πάθεις. Ο Θεός σε κατάντησε έτσι, την κατάρα μου να έχεις. Και τον καταριότανε. Και ήταν τόσο προσβλητικός και τόσο επιθετικός που ο Αβυσσέ λέει, άσε με, λέει, να πάω του πάρω το κεφάλι αυτού του σκύλου. Μόνος του ήτανε και μπορούσε να το κάνει. Αλλά δοκίμασε ο Θεός την καρδιά. Αδερφοί, ό,τι και να συμβεί, δοκιμάζει ο Θεός την καρδιά σου. Θα θυμώσεις, θα αγριέψεις. Ο Θεός τον έβαλε. Τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας αν δεν το κάνει ο Θεός. Και ο Δαβίδ τι του είπε, τι μεταξύ μου και σου, λέει, ίδιοι είμαστε. Αυτόν που τον ακούς να με καταργέται, ο Θεός τον έβαλε και με καταργέται. Ακούτε. Στην απόλυτη απελπισία του. Εδώ λέει, ο γιος μου θέλει να με σκοτώσει. Και αυτός μόνο με καταργέται. Ο Θεός τον έβαλε. Και ο Θεός είναι αυτός που αν εγώ σταθώ στο θέλημά του, θα μεταβάλει τις κατάρες του σε ευλογία. Πού ελπίζεις το Θεό? Με τα φόβου και τρόμου λοιπόν θα βλέπουμε τους αδελφούς μας σαν υπηρέτες τους. Έτσι θα τους βλέπουμε. Και λέει ο δούλος, όταν είναι έξω στα χωράφια και σκάβει και θερίζει και κάνει και έρχεται, δεν του λέει τα αφεντικό του, έλα κάτσε τώρα και θα σε περιποιηθώ γιατί κουράστηκες. Αλλά τι του λέει? Για έλα υπηρέτησέ με. Εύκολο είναι? Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Ο δούλος υπηρετεί. Πάντοτε υπηρετεί, γιατί έχει αυτό το πνεύμα της υπηρεσίας. Και προσέξτε πώς υπακούεται, όχι με οφθαλμοδουλία για να αρέσετε στους ανθρώπους. Μην τους καλοπιάνεις, μην τους κολακεύεις επειδή είναι αφεντικά σου και να κερδίσεις την ψυχή τους, την καρδιά τους. Που είναι φοβερό αυτό. Εγώ θέλω να αγαπάτε μένα. Όχι, δεν θέλω να αγαπάτε μένα, το Χριστό θέλω να αγαπάτε. Εμένα να με υποφέρετε με αγάπη. Αλλά το Χριστό αγαπάμε. Υποφέροντες εν αγάπη αλλήλους. Θέλω να κερδίσω τις ψυχές σας, τις καρδιές σας. Εγώ θέλω να κερδίσω τον ουρανό. Και για να κερδίσω τον ουρανό πρέπει να σας υπηρετώ. Δεν πρέπει να με υπηρετείτε.
Ξέρετε ότι κάποτε υπήρχαν επιμένες και γυναίκες τους που φωνάζανε τις αδερφές να τις κάνουν τις δουλειές στο σπίτι. Έλα να μου καθαρίσεις, να μου πλύνεις, γιατί εγώ είμαι επιμένας. Σιγά βρε. Πήγαινε εσύ να καθαρίσεις το σπίτι του αδερφού σου που είναι άρρωστος. Πάρε τη γυναίκα σου και πηγαίνε λίγο να βοηθήσεις. Αυτό ευαρεστεί το Θεό. Ο δούλος είναι δούλος. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος λέει, αλλά το δούμε την άλλη φορά, γιατί μιλάει για τους οικέτες, να δείτε, ξέρετε πώς φτάνει, σαν τον Χριστό, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Αυτός είναι ο δούλος. Σε προσβάλλουνε, πάσχων δεν υπήλη. Αλλά τι κάνει ο δούλος? Παραδίδει τον εαυτό του σε ποιον? Στον Κύριο. Παρέδει τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Αυτό κάνει ο δούλος. Παραδίδει τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Δεν έχει οφθαλμοδουλία, δηλαδή θα γίνω δούλος έτσι για να σε καλοπιάσω, ούτε να αρέσω σε σένα. Αλλά ως δούλοι Χριστού εκπληρούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, μετευνίας δουλεύετε εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Δεν δουλεύει σε ανθρώπους, αν και υπηρετεί ανθρώπους. Αλλά ό,τι κάνει το κάνει στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξέροντας ότι ο Κύριος τον βλέπει, εξεύροντας ότι καθένας ό,τι καλό πράξει, τούτο θα λάβει από τον Κύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Ο δούλος λοιπόν είναι μια ιδιαίτερη υπηρεσία, είτε στη δουλειά μας, είτε πολύ περισσότερο στην Εκκλησία. Και για τους δούλους ο Θεός έχει ιδιαίτερη χάρη. Δούλος μέσα στο σπίτι σου, δούλοι μέσα στο σπίτι σου, δούλος στα παιδιά σου, αλλά με τον τρόπο που θέλει ο Θεός, δούλος στην Εκκλησία. Δεν μπορείς να λες εργάζομαι το έργο του Θεού και πηγαίνω και κηρύττω, αλλά μέσα στην Εκκλησία δεν υπηρετείς. Τζάμπα μάγκας είσαι, έτσι λένε οι άνθρωποι. Τζάμπα δούλος είσαι. Πηγαίνω, γυρίζω, κηρύττω και λοιπόν ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Πώς? Υπηρετήσαντες και υπηρετούντες τους Αγίους. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Να υπηρετείς τους Αγίους. Είτε αυτά τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, ο αδελφός σου, η αδελφή σου, αυτή είναι η δουλειά. Και όχι με αγριάδα και με μεγάλη δύναμη, με ταπείνωση και με υπακοή και με ακοή. Για να τον υπακούσεις πρέπει να τον ακούσεις. Όμως με τους δούλους πιστεύω με τη χάρη του Χριστού πρέπει να συνεχίσουμε και την άλλη Πέμπτη και ύστερα να προχωρήσουμε στους Κυρίους. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί αγαπητοί, όταν να ακούμε τη φωνή του Θεού ώστε να υπακούμε για να κερδίζουμε την εύνοια του Θεού. Η εύνοια του Θεού δεν χαρίζεται. Κατά χάριν σωθήκαμε. Η εύνοια του Θεού δεν χαρίζεται. Κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται όταν τρέχω και δεν φτάνω. Κερδίζεται όταν υποτάσσομαι και υπακούω. Αμήν.